Στην αίθουσα Ναυπακτία στο λιμάνι της πόλης φιλοξενήθηκε για μία εβδομάδα η καστική έκθεση με τις δημιουργίες των μαθητών του πρώτου δημοτικού σχολείου της πόλης. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση του δασκάλου εικαστικών Νικολάου Μίχου, κατασκεύασαν στο εργαστήριο του σχολείου τους τα έργα και, όπως δήλωσε η διευθυντής του συγκροτήματος, Κώστας Κοντογιάννης, μεταξύ των μαθητών υπήρξε πνεύμα συνεργασίας και μέσω των έργων τους εκφράστηκαν και ανέδειξαν τον ταλέντο τους. Στην έκθεση υπάρχουν πολλά θέματα όπως ζωγραφιές με κάρβουνο, κολάζ και μεικτές τεχνικές, χρωματογραμμές και πολλές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά. Ο διευθυντής του σχολείου εξέφερε τις ευχαριστίες του και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που στάθηκε στο πλευρό της όλης προσπάθειας, ενώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έδιναν το παρόν στο χώρο της έκθεσης. Έχουμε την έκθεση των εικαστικών έργων του πρώτου δημοτικού σχολείου που έγιναν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 12-13. Όλα αυτά που βλέπετε έγιναν στο εργαστήριο του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος των εικαστικών. Μεταξύ των μαθητών υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη δουλειά που γινόταν, πνεύμα συνεργασίας και οι μαθητές μέσα από αυτές τις εικαστικές δημιουργίες και εκφράζονται και αναδεικνύουν ταλέντα και χαίρονται το αποτέλεσμα της δημιουργίας. Είμαστε επίσης σαν σχολείο ευτυχής που έχουμε τον κύριο Νίκο Μίχο, τον εκπαιδευτικό των εικαστικών, που με τη δική του έμπνευση και την πολύ καλή καθοδήγηση δημιουργεί όλο αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Έτσι τα παιδιά γίνονται μικροί δημιουργοί και κάνουν πραγματικά θαύματα. Η έκθεσή μας έχει πολλά θέματα. Έχουμε ζωγραφική με κάρβουνο, τέμπερα, κολάζ, μεικτές τεχνικές, χρωματογραμμές και επίσης πολλές κατασκευές, κυρίως από ανακυκλώσιμα υλικά όπως ξύλο, χαρτί, χαρτόνι, συσκευασίες διαφόρων μεγεθών, πλαστικά μπουκάλια, σύρμα. Ανάλογη έκθεση είχε γίνει και πέρσι με άλλα έργα που είχαν κάνει την περσινή χρονιά. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η δουλειά που βλέπετε και πολλοί άλλοι που δεν μπορούσαμε να την εκθέσουμε είναι έργο της φετινής χρονιάς. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τους γονείς και ειδικά το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων για τη συνδρομή τους σε αυτή την έκθεση, στο στήσιμο αλλά και στην στις ώρες που είναι ανοιχτή η έκθεση έρχονται και κάθονται οι γονείς των μαθητών. Ολοκληρώνεται σήμερα η έκθεση το απόγευμα 9:30, οπότε όποιος μπορεί ας έρθει να τη δει.